όταν φτάνεις σε αυτά τα σημεία, θεωρείς στο μυαλό σου ότι με οποιοδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχεις εσύ, δηλαδή εγώ, αυτομάτως λύνονται και τα προβλήματα που έχεις προκαλέσει στους άλλους και τα προβλήματα που έχεις. Είναι ένας από μας, ένας συμπολίτης μας, οικογενειάρχης που κινείται ανάμεσά μας. Ένας από τους χιλιάδες που η υγειονομική κρίση και τα συνεπακολουθά της τον οδήγησαν σε σκέψεις απειλητικές για την ίδια του τη ζωή. Αυτή η σκέψη σου περνάει από το μυαλό. Ότι ξέρεις κάτι, ότι αν δεν υπήρχα εγώ δεν θα υπήρχε και τα προβλήματα. Οπότε ξαφνικά αν δεν υπάρχω εγώ λύνονται τα προβλήματα. Η οικογένειά σας γνωρίζει ότι αντιμετωπίζατε τέτοια... Κανείς δεν το γνωρίζει. Άρα το περπατάτε μόνο σας. Ναι. Έχοντας την γενναιότητα που απαιτείται, ο συνομιλητής μας αναγνώρισε το πρόβλημά του και προσπάθησε να βρει βοήθεια σε μια δημόσια δομή. Το βάρος κάποια στιγμή μεγαλώνει τόσο που δεν μπορείς να το κρατήσεις μέσα σου ή να το διορθώσεις μόνο. Αρχικά απευθύνθηκε στη γραμμή υποστήριξης του ΕΟΔΗ, οι οποίοι τον παρέπεψαν σε μια τοπική γραμμή και από εκεί σε μια άλλη και ύστερα μια άλλη, για να καταλήξει στη μοναδική δομή παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών στην κοινότητα στην πόλη του Ηρακλείου. Το να παίρνεις κάποιο τηλέφωνο και να σου λένε ότι έλα μετά από 10 μέρες, έλα μετά από 20 μέρες, έλα μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν νομίζω να σου λύνει το πρόβλημα όταν κάποιος σου λέει ότι έχω πρόβλημα τώρα και θέλω να μιλήσω σε κάποιον τώρα. Πότε σας έκλεισαν ραντεβού δηλαδή? Το πρώτο ήταν για Μάιο και το άλλο ήταν για τέλος Μάρτη. Νιώθετε ότι μπορείτε να περιμένετε μέχρι τα τέλη του Μάρτη? Όχι, γι' αυτό και είδα τι θα κάνω με ιδιώτη ψυχολόγο πλέον και ψυχίατρο. Το κομμάτι της ψυχικής υγείας, ξέρετε ότι οι κύριες δομές σε δημόσιους φορείς που υπάρχουν είναι είτε τα νοσοκομεία που έχουν ψυχιατρικές κλινικές, είτε τα ψυχιατρικά αμυγός στα νοσοκομεία, όπως αυτό που είχαμε εδώ στην Κρήτη στη Σούδα και που τώρα δεν έχουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα σε άλλες περιοχές, και τα κέντρα ψυχικής υγείας. Η πανδημία αύξησε το άγχος, την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις. Το ατέρμονο ανοιγό κλίμα της κοινωνίας επιβάρυνε όχι μόνο τα άτομα που είχαν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και όσα δεν είχαν. Δεν είσαι εσύ, είναι ένας άλλος εαυτός. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό, ποτέ δεν περίμενα ότι θα περάσουν τέτοιες σκέψεις. Έλεγα κι εγώ τότε, όταν άκουγα για διάφορους άλλους ότι ξέρεις κάτι, αδύναμος χαρακτήρας ή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, κατάματα, όλα αυτά. Αλλά είδα ότι τίποτα από αυτά που σκεφτόμουν κι εγώ για τέτοιους ανθρώπους πριν δεν ισχύει. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Είναι κάτι που δεν το διαχειρίζεσαι απλώς. Καταρχήν δεν νιώθεις άνθρωπος, νιώθεις ένα πράγμα, όπως και αν ακούγεται αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όλη μέρα σκέφτεσαι τα προβλήματά σου και γυρνάς στο σπίτι και είσαι πάλι ένα πράγμα εκεί ακίνητο, το οποίο και δεν μπορείς να κάνεις και κάτι γι' αυτό. Και επειδή η χώρα μας έρχεται από μια καταστροφική για τα νοικοκυριά δεκαετία και με δεδομένη την αυξημένη επικράτηση των σοβαρών ψυχικών νοσημάτων σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθούν δημόσιες δομές που θα είναι προσβάσιμες σε όλους, κυρίως όμως σε εκείνους με τα χαμηλά εισοδήματα. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο οι δυνατότητες μας έχουν να κάνουν με τα δύο νοσοκομεία. Μόνο βέβαια το Παγνί έχει κλινική για νοσηλείες και αυτή η κλινική στην οποία δουλεύω και εγώ είναι η μοναδική της Ανατολικής Κρήτης. Και το Βενιζέλιο έχει γιατρούς για εξωτερικά ιατρία και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο και αυτό θα έλεγα ότι είναι υποστελεχωμένο και θα έπρεπε να στελεχωθεί καλύτερα. Πραγματικά άνθρωποι που φτάνουν σε τέτοια σημεία δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, θα επιχειρήσει μία φορά κάποιος δύο να επικοινωνήσει με κάποιον, αν δεν βγάλει άκρη, δεν θα το ξανακάνει. Θα ήταν πολύ καλύτερο να υπάρχει μια τέτοια δομή.